Πυρκαγιά σε στέγη διόροφης κατοικίας ξέσπασε χθες το μεσημέρι με κίνδυνο, αν δεν παρενέβαινε άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία δράμας, τη μετάδοσή της και σε διπλανές μονοκατοικίες. Η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του προαστίου δράμας, στην οδό Ξάνθου 13. Επιχείρησαν 3 οχήματα με 10 πυροσβέστες και χάρη στην άμεση παρέμβασή τους σβήστηκε γρήγορα η φωτιά. Χθες στις 17 Μαρτίου και ώρα 1 το μεσημέρι ειδοποιηθήκαμε για συμβάν πυρκαγιάς σε καμινάδα Ξυλόσομπας στο προάστριο δράμας, σε διόροφη κατοικία. Φτάνοντας στον τόπο του συμβάντος διαπιστώσαμε ότι υπήρχε πυρκαγιά στην Κεραμοσκεπή, είχε μεταδοθεί η πυρκαγιά. Ανεβήκαμε πάνω στο κτίριο, στη στέγη, ερευνήσαμε όλους τους χώρους. Διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν και 2 δεξαμενές πετρελαίου, εκ των οποίων η μία γεμάτη. Κάναμε άμεσες ενέργειες, ελέγξαμε γρήγορα την πυρκαγιά και από εκεί και πέρα δεν κινδύνευσε κάποιος άνθρωπος, όλα πήγαν καλά. Με την αφορμή όμως αυτού του γεγονότος, που δεν είναι το μοναδικό το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας δράμας απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες να προσέχουν ιδιαίτερα την χρήση ξυλόσομπας αλλά και τζακιών. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Δυστυχώς στις τελευταίες μέρες και λόγω του καιρού παρατηρείται αύξηση των συμβάντων στις καμινάδες τζακιών και συνιστούμε στους πολίτες να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Εννοείται να ελέγχουν τακτικά και να κάνουν παρεμβάσεις καθαρισμού ώστε να μην έχουμε αυτού του είδους τις εξελίξεις. Σαφώς, με τεχνικό προσωπικό να ελέγχουν τις καμινάδες αν χρειάζεται καθαρισμός και επίσης να ελέγχουν την μόνωση της καμινάδας σε σχέση με τη στέγη. Έτσι να σας πω και το τελευταίο ότι στο συμβάν αυτό επιχείρησαν 3 οχήματα με 10 άνδρες και φυσικά τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνούνται από το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας μας.